Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή των Εχμών. Ακόμα μία βραδιά μαζί σας. Απόψε δεν είναι καλεσμένος συμπαρουσιαστή μου μάλλον ο κύριος Δημοσθένης Δανέλλας, αλλά έχουμε τον κύριο Στάθη Ιωάννου, ο οποίος είναι ερευνητής κοινωνιολόγος στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, όπως μας αναφέρατε. Είναι η δεύτερη φορά που κάνετε εκπομπή, σας δίνετε η ευκαιρία να παρουσιάσετε τις απόψεις σας από αυτό εδώ το βήμα, το ταπεινό βήμα της Ένωσης Κεντρών. Και θα θέλαμε να συζητήσουμε μαζί για τα πολιτικά δρόμενα που συμβαίνουν στη χώρα μας αυτή τη στιγμή. Είδατε, η πόλωση είναι πολύ μεγάλη αυτή τη στιγμή. 29 Δεκεμβρίου του 2014 είχαμε την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, τον κ. Σταυροδήμα, όπου δεν κατάφερε να εκλεγεί και μελιά διαλύθηκε η Βουλή με συνέπεια να προχωρήσουμε σε εξπρές εκλογές. Μάλιστα. Πολύ γρήγορες εκλογές αυτές, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Στις 25 Ιανουαρίου, όπως ορίζετε και εσείς, 25 Ιανουαρίου έχουν προκηρυχθεί οι εκλογές. Λοιπόν, στο σημείο αυτό, καλησπέρα και εμένα, κύριε Κατζάθα Μασίου. Καλησπέρα. Θα ήθελα να πω το εξής, όσον αφορά για την εκλογή του Σταύρου Δήμα, το συγκεκριμένο πρόσωπο, εντάξει, μπορεί να είναι ένας μεγάλος τεχνοκράτης, με λαμπρίστα διαδρομία, δεν το αμφισβητώ, δηλαδή και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αλλά από εκεί και πέρα δεν έπαβε να ήταν ένα κομματικό καθαρά στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Το οποίο και η εκλογή του συγκεκριμένου Προέδρου, του συγκεκριμένου ψηφίου Προέδρου, έπασχε συνταγματικά. Και για να γίνω και κάτι πιο σαφής. Από ό,τι βλέπουμε, ο γιος του κυρίου Σταύρου Δήμα, ο Χρήστος Δήμας, ήταν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας του Νέου Κορινθίας. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ένας θεσμός ο οποίος πρέπει να κρατά τις πολιτικές ισορροπίες στη χώρα. Ουσιαστικά αυτός είναι και ο μοναδικός. Μπράβο, είναι ο ανώτατος άρχοντας. Λοιπόν, συνταγματικά νομιμοφανές είναι η επιλογή του Σταύρου Δήμα για την Προεδρία της Δημοκρατίας, αλλά από εκεί και πέρα όμως μπορεί να είναι συνταγματικά νομιμοφανής, δεν είναι όμως συνταγματικά νόμιμη και ηθική. Διότι δεν γίνεται ο ανώτατος άρχον του ελληνικού κράτους, ο υποψήφιος ανώτατος άρχοντας για το ύπατο αξίωμα της ελληνικής δημοκρατίας, ο γιος του να βρίσκεται σε κάποιο κομματικό μηχανισμό. Οπότε μιλάμε για καθαρά κομματική επιλογή. Φανταστείτε για παράδειγμα, ο αντίστοιχος θεσμός στα βόρεια κράτη στη Σουηδία είναι ο βασιλιάς. Παράδειγμα, που είναι διακοσμητικός βέβαια ο ρόλος του. Λοιπόν, είναι αδιανόητο ο γιος του βασιλιάς να πάει να ενταχθεί σε κάποιο κόμμα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μιλάμε για μια υποψηφιότητα η οποία, εντάξει, και δεν είναι προς Θεού για το πρόσωπο το οποίο είναι καθόλου δηλαδή σεβαστό για τη διαδρομή του, αλλά έχουμε κάποιο προβλήματα και εδώ είναι συνταγματικό, δεν θα το έλεγα κόλλημα, αλλά ένα συνταγματικό πρόβλημα δηλαδή όσον αφορά την επιλογή του συγκεκριμένου προσώπου. Θεωρείτε δηλαδή ότι αν ήταν κάποιο άλλο, είχε οριστεί κάποιο άλλο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ότι θα ψηφιζόταν? Όχι. Θέλω να πω το εξής. Ότι δεν μπορεί υποψήφιος πρόεδρος της ελληνικής δημοκρατίας, δηλαδή δεν είναι συνταγματικά ηθικό και δηλαδή ηθικό, ο ιός να ανήκει σε κάποιο κόμμα. Και ηθική, εσείς έχετε... Όχι, τι προβλέπει το Σύνταγμα, αν είναι συνταγματικά ηθικό και νομιμοφανές είναι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι παραβιάζεται το Σύνταγμα, όχι. Αλλά όμως εδώ υπάρχει κάποιο προβληματάκι. Όμως εδώ το αποτέλεσμα ποιο ήταν, να κατευθυνθούμε σε εκλογές εξπρές με κατεύθυνση των ευνηδιασμών. Των ευνηδιασμών, μάλιστα. Είναι βασικό αυτό το πράγμα. Είναι αδιανόητο. Δηλαδή σε μόλις 25 μέρες. Και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Να προσπαθήσουν όλα τα κόμματα τα οποία θα συμμετάσχουν στις εκλογές να οργανωθούν, πράγμα το οποίο είναι αδύνατο. Πολλά από τα μικρά τα κόμματα σίγουρα θα αντιμετωπίσουν κάποιες δυσκολίες προς αυτή την κατεύθυνση. Βεβαίως. Θεωρώ, η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι ήταν απαράδεκτη η κίνηση αυτή του κύριου Σαμαρά, του πρωθυπουργού της χώρας μας, να επιλέξει να
ορίσει την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας μέσα στις γιορτές. Ναι, θα μπορούσε. Γιατί έχω την αίσθηση ότι μπορεί ναι, να είναι κακή η οικονομία μας αυτή τη στιγμή, αλλά θεωρώ ότι έπαιξε ένα αρνητικό ρόλο αυτή τη στιγμή. Σαφώς, έτσι, δηλαδή υπήρξε ένα πρόβλημα στην αγορά. Επηρεάστηκε, θα έλεγα, κατά κάποιο τρόπο. Αν και δεν είμαι οικονομολόγος, βιολόγος είμαι και έχω αυτή την αίσθηση ότι επηρεάστηκε η αγορά. Ναι, ναι, και να σας πω και κάτι, θα μπορούσε αυτή τη στιγμή το να αντιπάει την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας το μήνα Μάρτιο, ναι, ναι, να τελειώσει τις διαπραγματεύσεις με την Τρόικα μέχρι μέχρι τέλος Ιανουαρίου και θα μπορούσε να το πάει λίγο αργότερα. Στο τέλος της συνταγματικά προβλεπόμενης προθεσμίας του νη Προέδρου Καρνοπούλου. Μήπως είχε κάτι άλλο κατά νου, προφανώς, μήπως ήθελε να φρενάρει και λίγο το ΣΥΡΙΖΑ. Μήπως ήθελε να δραπετεύσει, θα έλεγα εγώ. Δραπετεύσει, δεν ξέρω αυτή τη στιγμή. Γιατί να μην ξεχνούμε ότι υπάρχουν και φωνές οι οποίες αναφέρουν ότι αυτός ο εφηλεδιασμός έχει να κάνει με την με την κίνηση αυτή του να φρενάρει το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Θεωρώντας ότι αυξάνει τη διαφορά. Τι μάλιστα. Ποσοστιαία. Καταλάβατε. Εγώ θα σας ρωτήσω τώρα, κύριε Χατζηθανασίου, κάτι άλλο. Τι πιστεύετε, μπορεί αυτή τη στιγμή, γιατί έχω σήμερα είχαμε την ίδρυση του νέου κόμματος του Γιώργου Γαλλίου. Το κίνημα Δημοκρατών. Λοιπόν, τι πιστεύετε, θα κόψει τώρα από το ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή, γιατί αυτή τη στιγμή λέγω που πορεύει το ΣΥΡΙΖΑ, και πως, μέχρι του σημείου να έχουμε πάλι την Δημοκρατία πρώτη. Κοιτάξτε να δείτε, ο κύριος Παπανδρέου αυτή τη στιγμή παρουσιάζεται, καταρχάς, να πούμε στον κόσμο ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα για ακόμη μια φορά. Όποιον θέλουν να προβάλλουν, όποιον θέλουν τον εξαφανίσουν, τον δώσουν, τον τοποθετούν στην άκρη, στη γωνίσα του. Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι ο κύριος Παπανδρέου δεν θεωρώ ότι θα κόψει πολύ μεγάλη μερίδα του ελληνικού ψηφοφόρου. Δεν νομίζω ότι θα κόψει πάρα πολύ από το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η προσωπική μου εκτίμηση αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Εντάξει, ας μην παίζουμε με τα νούμερα, να πούμε τυχαία 1-2-3%. Απλά δεν θεωρώ ότι θα είναι πολύ μεγάλη. Θα δούμε και τις δημοσκοπήσεις που θα υπάρξει από το ΣΥΡΙΖΑ προς το κόμμα του κύριου Παπανδρέου. Εντάξει, οι δημοσκοπήσεις εγώ προσωπικά δεν τις εμπιστεύω. Είναι κατευθυνόμενες οι δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκόποι, όπως θα γνωρίζετε, προφανώς είναι. Έχουν να κάνουν με τους καναλάρχες, οι οποίοι τυχάνουν να είναι και ιδιοκτήτες αυτών. Και μπορούν να δούμε και αποτελέσματα τα οποία κάνουν να μην ανταποκρίνονται στις κατευθυνόμενες δημοσκοπήσεις. Σίγουρα. Να δούμε δηλαδή και να έρθουν τα πάνω κάτω στην εκλογική αναμέτρηση. Δηλαδή όταν είναι τα πάνω κάτω, δηλαδή μπορεί να δούμε και κόμματα στη Βουλή. Όχι. Ενώ να δούμε και κόμματα μέσα στη Βουλή, τα οποία τώρα τα διαπλεκόμενα συμφέροντα τα θέλουν εξαφανισμένα. Δεν γνωρίζουμε τι θα δείξει. Δεν ξέρω αν τι θα δείξει κάποιο την Κατζηγιάννη. Αν αυτό είναι ευχή έργων να γίνει και ευελπιστούμε και στον κόσμο γνωρίζει το σπάθιο και του κύριου Βασίλη Λεβέντη τόσα χρόνια, τόσες δεκαετίες. Παλεύει με αυτό το σάπιο καλεστημένο, είναι αποκλεισμένο. Και κάτω πάνω στις συνθήκες. Πάντα. Ναι. Μα δεν υπάρχει. Ο κύριος Λεβέντης, παράδειγμα, για να τον δει όλη η Ελλάδα, θα πρέπει καταρχάς να ταξιδέψει σε όλη τη χώρα, σε όλους τους νομούς. Μάλιστα. Να παραστεί στα κανάλια τα τοπικά για να το δει μια αλφα μερίδα κόσμου. Ναι. Σε αντίθεση με την κυρία παράδειγμα Μπακογιάννη, τον κύριο οποιοδήποτε. Οποιοδήποτε δεν είναι. Και γόνο θα έλεγα. Οποιοδήποτε να παραστεί στο Μεγκάτσαβελ για να το δει πολυπληθέστερος πολυπληθής κόσμος. Και όλη η χώρα. Ο κύριος Λεβέντης θα πρέπει να ταξιδέψει με το αυτοκίνητό του όπου συνηθίζει να κινείται μόνος του. Και με δικά του πάντα έξω. Φυσικά με δικά του έξω. Στου πόρου. Ενώ οι άλλοι. Δημοσιογραφικού. Βέβαια. Δουλεύουν τα μέσα στο να επιλέγουν τα ΜΜΕ, τα οποία του αβαντάρουν, θα λέγαμε. Εγώ το λέω να το πω έτσι. Πλέον πιστεύω ότι και ο κόσμος το έχει αντιληφθεί αυτό το πράγμα. Ότι τα μέσα, εγώ τα θεωρώ και συστημικά αυτά τα κόμματα, να ξέρετε. Ναι. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή ήταν ένα κόμμα του 3% και έχει. Ένα κόμμα της ταβέρνας, θα λέγαμε. 3-4% ήταν χαμηλά τα ποσοστά του ξαφνικά.
Εκατάκτη με τα πλούσια σερ, βέβαια, την άκρη στο 25% ή και παραπάνω, ή δεν ξέρω και εγώ τι. Θα πρέπει να προβληματίζει, θα έλεγα, την παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ αυτή η απότομη μεταβολή. Ναι, στο ποσοστό. Γιατί αυτό φέρει ευθύνη πλέον. Να σας δεν είναι ένα κόμμα του 30%. Θεωρητικά αύριο θα. Και η εκτίμηση αυτή του ΣΥΡΙΖΑ, να σας πω και κάτι Αθανασίου, ότι πού οφείλεται στην ανθρωπιστική κρίση και στη δυστυχία του κόσμου. Σίγουρα. Καταλάβατε, από εκεί. Και συνέχεια με την άρνηση, με την οδηγία. Όπως και διάφορα άλλα ακραία κόμματα ανεβάζουν. Ναι. Έχει να κάνει με το. Τα ποσοστά τη ανθρωπιστική κρίση. Η Χρυσή Αυγή μου δεν είναι στο στέλνο. Σα αφαιρά πάση ποσοστά ότι ανεβαίνει και κατεβαίνει. Η Χρυσή Αυγή, κοιτάξτε να δείτε. Ήταν ένα κόμμα το οποίο ήταν της τάξης του 0,1%. Κάποτε. Όσοι ασχολούσαν λίγο παραπάνω γνωρίζανε ποια ήταν η Χρυσή Αυγή, ποια ήταν η δράση της και τότε. Δεν διαφέρει κατά πολύ σαν δράση, σαν σχεδιασμός από τότε σε σχέση με σήμερα. Απλά έχει στελεχωθεί με περισσότερα άτομα αυτή τη στιγμή. Περισσότερα άτομα. Βέβαια. Βία ασκούσανε και τότε, για όσους γνωρίζανε, βία ασκούνε και τώρα. Βέβαια, η αλήθεια είναι τώρα ότι έχουν περιοριστεί λίγο κάπως οι επιθέσεις, ειδικά προς τους μετανάστες, γιατί αυτούς θεωρούν ως εύκολο στόχο και δυστυχώς ακολουθούνται από μια τεράστια μερίδα του ελληνικού πληθυσμού, λες και ευθύνονται οι μετανάστες για τη χρεοκοπία της χώρας. Ναι. Έτσι, θα έλεγα ότι αυτοί οι οποίοι επιστηρίζονται τη Χρυσή Αυγή, δηλαδή από μέσα τους, θέλανε να τιμωρήσουν το σύστημα το ίδιο. Σίγουρα, δηλαδή, σίγουρα. Αυτό που δεν μπορούν να κάνουν οι ίδιοι, δηλαδή να πιάσουν τους πολιτικούς και να τους δίνουν, πλέοντας, περιμένανε το από τη Χρυσή Αυγή. Ναι, κοιτάξτε, δηλαδή, όταν κάποιος ψηφίζει οργισμένα. Να κάνει την οργή του. Ναι, όταν κάποιος όμως ψηφίζει οργισμένα, δεν θεωρώ ότι ψηφίζει με λογική. Με λογική, ναι. Με καμία περίπτωση. Σωστά, έτσι. Συμφωνώ ότι πρέπει να υπερασπίσει τα συμφέροντα της πατρίδας του, ναι, όλα αυτά, γιατί όπως θα γνωρίζετε, έχετε δει και τις θέσεις μας. Αν να σου πω όμως, κανένας δεν είναι πατριώτης περισσότερο από τον άλλο. Βέβαια, εγώ δεν το δέχομαι αυτό. Δεν μπορούμε να βγάλουμε το πατριδόμετρο αυτή τη στιγμή να μετρηθούμε. Γιατί μπορώ να θεωρήσω ότι είναι πατριωτοκαπηλή αυτό που κάνουν και όχι. Γιατί ας πούμε παραπάνω π.χ. να αγαπάνε αυτή την πατρίδα τους από μένα. Ή από κάποιον άλλο. Ή από κάποιον άλλο. Δεν έχει οποιαδήποτε παράδειξη. Δεν έχει να κάνει. Κύριε Χατζηαθανασίου, θα σας ρωτήσω τώρα κάτι. Πιστεύετε ένα άλλο ότι η Γερμανία, γιατί βλέπουμε πολλά δημοσιεύματα τώρα, τα οποία λένε, δηλαδή, θεωρούν το ΣΥΡΙΖΑ ως, όχι, θα δεν το λέγω ως οποιοδήποτε τράγμα, αλλά ως ένα κίνδυνο για την Ευρώπη. Λοιπόν, και βλέπουμε πολλά δημοσιεύματα, τα περισσότερα προερχόμενα από τη Γερμανία, που λένε ότι σε περίπτωση που έρθει αυτό το κόμμα και μας δημιουργήσει πρόβλημα, εμείς θα το ξεκαθαρίσουμε ότι η Ευρώπη λειτουργεί με αυτούς τους κανόνες. 1, 2, 3, 4. Εάν λοιπόν δημιουργήσει αυτό το κόμμα πρόβλημα αυτή τη στιγμή, θα πετάξουμε την Ελλάδα έξω από το ευρώ προς παραδειγματισμό της Γαλλίας και της Ιταλίας ή της Ισπανίας. Δηλαδή για να μην ξεσηκωθούν. Το οποίο όμως μπορεί να κάνει. Αυτό που λένε οι Γερμανοί να το πραγματοποιήσουν. Μπορεί να κάνει όμως και κάποιες επιπτώσεις στην Ευρωζώνη, συμπαρασύροντας. Αυτή είναι η απότη άποψη. Ναι, δεν είναι απίθανο σαν σενάριο. Δεν είναι απίθανο σενάριο. Αλλά αυτοί ισχυρίζονται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι φορακισμένη, λένε από την πλευρά. Όχι, σε καμία περίπτωση. Αυτό το πιστεύω να το με τους Ευρωπαίους στεγνόμαστε τόσα χρόνια. Ναι. Εντός εισαγωγικών θα έλεγα, τους έχουμε κουράσει. Ναι, ναι. Που συμβαίνει. Πώς το βλέπουν αυτοί. Ναι, πώς το βλέπουν αυτοί. Πώς το βλέπουν αυτοί. Οπότε δεν βλέπεις κάποιον κίνδυνο, δηλαδή να διώξουμε την Ελλάδα από το ευρώ για παραδειγματισμό των άλλων. Δεν θεωρώ ότι είναι ακραία αυτή η περίπτωση. Είναι ακραία αυτή η περίπτωση. Γιατί τα βλέπουν τα δημοσιεύματα και στα. Βέβαια θα εξαρτηθεί αυτό από τον κύριο Τσίπρα. Από τον κύριο Τσίπρα, δεν βλέπω. Από τον τρόπο τον οποίο θα συμπεριφερθούν μόλις βγουν στο εξωτερικό. Γιατί εντάξει, καλά τα λέμε όταν είμαστε ένα ακόμα χαμηλή στάθμη και αλλιώς είμαστε όταν τα λέμε υπό τη θέση της εξουσίας. Αλλά να δούμε και πάλι εάν καταφέρει και συγκεντρώσει την αυτοδυναμία, γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι θα μπορέσει να διεκδικήσει την αυτοδυναμία. Την αυτοδυναμία. Είναι δύσκολο. Γι' αυτό έλεγα εγώ. Εγώ πιστεύω μέχρι 125. Γι' αυτό έλεγα εγώ, κύριε Χατζηαθανασίου, πρέπει να δώσει ο λαός, πρέπει να δώσει και
δύναμη στο κόμμα της Ένωσης Κεντρών, στο Βασίλη το Λεβέντη. Γιατί εάν πιάναμε το 3% και το πανάγαμε το 3% και έμπαινε το κόμμα στη Βουλή με 10 βουλευτές, δεδομένου του γεγονότος να έχει ο Τσίπρας 145 βουλευτές, θα ήταν ασφάλεια ο Βασίλης Λεβέντης με την πείρα που έχει στην πολιτική ζωή της χώρας εδώ και 40 χρόνια. Γιατί μην ξεχνάμε ότι όλα έχει εντό εισαγωγικών προφητές, έχουν βγει στην πορεία. Έχει αρχίσει ο κόσμος και το αναγνωρίζει. Ήδη στο διαδίκτυο κινείται πολύ έντονα αυτό το πράγμα. Υπάρχει και το γνωστό βίντεο των προφητιών. Των προφητιών, ναι, θα υποθέσω. Όλοι παραδέχονται τον πρόεδρο Βασίλη Λεβέντη ως γνώστη αρκετά βαθιά, θα λέγαμε, αρκετά βαθιά γνώση της πολιτικής. Ναι, θα γνωρίζει, θα τέχει την πολιτική. Άλιστα, θα γι' αυτό αν μας δώσει ο λαός την δύναμη και μπούμε μέσα στην Βουλή, θα είναι ο στήλος της ασφάλειας της χώρας. Σίγουρα. Καταλάβατε, ο στήλος της ασφάλειας της χώρας. Ο ρόλος της μίσονος αλλά και της ανάσωσης από την πολίτευση είναι, δεν είναι απλά διακοσμητικός μέσα στην Βουλή. Και σίγουρα δεν είναι ο ρόλος της να ανοίγεται, να παίρνει τα κρατική επιχορήγηση, τα χρήματα αυτά. Το κράτος αυτή τη στιγμή έχει χρεοκοπήσει ή οδεύει προς νοσική του χρεοκοπία. Ναι, έτσι έχουν χρεοκοπήσει. Έτσι όπως πάει. Δεν έχει γίνει μια τακτική χρεοκοπία. Ουσιαστικά έχουν χρεοκοπήσει. Απλά για εκεί κατευθυνόμαστε, έτσι όπως πάει η δουλειά. Δηλαδή και σε περίπτωση που τεντώσουν πολύ το σκηνή του ΣΥΡΙΖΑ στο εξωτερικό, σε περίπτωση που βγουν πρώτο κόμμα. Και θα έχουμε πιστεύω. Γι' αυτό λέμε ότι δεν πρέπει να βγει ο ΣΥΡΙΖΑ από το δίκτυο. Η Ένωση Κεντρών θεωρώ ότι πρέπει να βρίσκεται μέσα στην Βουλή με 7-8 βουλευτές. Ναι. Με σκοπό να ελέγχει σίγουρα την κυβέρνηση. Αυτός είναι ο ρόλος της αντιπολίτευσης μέσα. Όχι μόνο την αντιπολίτευση, αλλά ο Πρόεδρος είχε προβλέψει και τις κυβερνήσεις συνεργασίας. Δηλαδή. Βεβαίως. Ο Πρόεδρος δεν έχει ταμπού. Δηλαδή να συνεργαστεί και με το πρώτο κόμμα για την ασφάλεια της πατρίδας. Την ασφάλεια της λάθος έδωσα, σας ανέφερα τον λόγο της Μίσονος και της Ελλάδας. Και της Ελλάδας όπως τι σημαίνει αυτό, ότι όλα αυτά τα χρόνια τα υπόλοιπα κόμματα τα οποία δεκαετίες τώρα βρίσκονταν στην αντιπολίτευση, π.χ. ο ΣΥΡΙΖΑ το κομμουνιστικό κόμμα κτλ. Δεν έχει σημασία, απλά τύχαναν κάποιον των αγαθών, θα λέγαμε. Δηλαδή οι κρατικές χρηματοδότησεις παίρναν τις ψηφίσαν όλοι μαζί εδώ μεταξύ, δεν είχαν κανένα πρόβλημα πάνω σε αυτό το. Έτσι, και το μεταξύ συνέχεια ο πρόεδρος ο Τσίπρας καλεί τον κύριο Κουτσούμα του ΚΚΕ, δηλαδή για συνεργασία, αλλά το ΚΚΕ μόνο να λέει. Εντάξει, πληρώνουν, δεν θέλουν μόνο να πληρώσουν πιθανά λάθη του παρελθόντος και στο Μερίσο. Δεν θέλουν δηλαδή να βάλουν, θα έλεγα εγώ, τα χέρια του στη φωτιά. Κατάλαβε. Θέλει το ΚΚΕ να είναι μέσα στη Βουλή. Αυτό ακριβώς. Αλλά είναι ακριβώς με στην ασφάλεια της μόνιμης αντιπολίτευσης. Και φτάνει αυτό με το μόνιμο, με ένα βάγιο ποσοστό γύρω στο 5% που κινείται το. Αυτό είναι όπως και οι κρατικές επιχορηγήσεις, οι οποίες είναι καυτές στάνταρ. Δηλαδή, ας πούμε, δεν έχω δει, εφόσον είναι κόμμα του λαού, όπως λέμε, να προσπαθήσει να κάνει κάτι για τον πολύ φτωχό. Όπως για παράδειγμα, λέει ότι είναι το σπίτι του λαού. Εδώ Παγωνιά υπήρχε και υπήρχε ανάστεγη. Γιατί δεν άνοιξε τις πόρτες να μπουν μέσα στο κτίριο του λαού. Και επίσης με το κανάλι που κάπου το πουλήσανε σε. Ναι, εντάξει, το κανάλι του. Είναι γνωστά αυτά. Θα δούμε τώρα, θα δούμε. Είναι πολύ κρίσιμες οι επόμενες μέρες. Εμείς ως Ένωση Κεντρών χρειαζόμαστε όλο τον κόσμο να μας στηρίξει όσο μπορεί. Όσο μπορεί. Ακριβώς. Συνιζόμαστε πάρα πολύ στον εθελοντισμό. Όπως για παράδειγμα. Εθελοντικά, βεβαίως. Στην επίβλεψη διάφορων εκλογικών τμήματων, γιατί όπως είχαμε αναφέρει στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση αυτή των ευρωεκλογών, είχαμε κάποια κρούσματα να λείπουν ψηφοδέλτια, ενώ είχαμε καλύψει σε όλη τη χώρα όλα τα εκλογικά τμήματα με ψηφοδέλτια και όχι μόνο, είχαμε και ένα 10-20% περισσότερο από ό,τι προβλέπετε. Παρ' όλα αυτά, υπήρχαν κάποιες καταγγελίες από διάφορους άνθρωπους στο κόμμα, στα γραφεία συγκεκριμένα. Και παραπονιόντουσαν γιατί δεν βρίσκανε. Υπήρχαν οι παρατυπίες ότι δεν υπήρχαν ψηφοδέλτια. Αλλού είχε 5-10 ψηφοδέλτια, αλλού είχε 500. Δηλαδή, πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει. Και αυτό είχε παρατηρηθεί και στην Αθήνα. Δεν ήταν στην Αθήνα.
όσο και σαν προγραμματισμένες και σε προεκλογικές εκλογές και στις προσωπικά. Προσωπικά είχα ελέγξει πάρα πολλά εκλογικά κέντρα κομβολίων προαστίων. Προσωπικά εγώ δεν διαπίστωσα κάποια παρατηρία, αλλά παιδιά εντοπίσανε και καταγράψανε σε ποια εκλογικά τμήματα λείπανε ψηφοδέλτια στο κέντρο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και γι' αυτό χρειαζόμαστε τον κόσμο να μας βοηθήσει και σε αυτό το κομμάτι, να επιβλέπει απλά η εκλογική διαδικασία να κινείται ομαλά, όπως είναι και το δίκαιο και το σωστό. Και το σωστό, βέβαια. Όπως επίσης κάποιοι άνθρωποι θα μπορούσαν κάλλιστα να μας βοηθήσουν στη διανομή της εφημερίδας της Αντιδιακοκής, η οποία υπάρχει και στο site www.αντιδιαπλοκή.gr, σε ηλεκτρονική μορφή σε PDF. Γενικώς μπορούμε να επικοινωνήσουμε και με τα κεντρικά γραφεία στην Καρόλου 28. Βρίσκεται αρκετός κόσμος, ειδικά αυτές τις μέρες, στα γραφεία. Μπορεί να μας επισκεφθεί. Οποιαδήποτε απορία έχει, να συζητήσουμε, να επιλύσουμε ή οτιδήποτε. Θα συζητήσουμε, μάλιστα. Πώς θα περάσετε κι εσείς, να υποθέσω, μία από αυτές τις μέρες. Όχι, βεβαίως. Έτσι. Βεβαίως. Να σας δούμε και εκεί. Επίσης, εναλλακτικά, μπορεί ο κόσμος να απευθύνεται και στη διαδικτυακή ομάδα της Ένωσης Κεντρών, η οποία μαθαίνουμε ότι έχει αρκετά μηνύματα στο Facebook, έτσι διάφορες ερωτήσεις και για τον Πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, για το πού παρευρίσκεται, αν θα γίνει κάποια ομιλία. Έτσι είναι πολύ σημαντικά, δηλαδή το ζητάει ο κόσμος αυτό το πράγμα πλέον. Και θα προσθέσω και να υπάρχει μια κινητοποίηση, θα λέγαμε, όσον αφορά τις νέες ηλικίες. Τις νέες ηλικίες. Βέβαια, είναι πολύ σημαντικό αυτό και πρέπει να το τονίσουμε. 25 μέχρι 45 χρονών, έτσι, υπάρχει ένα ενδιαφέρον, ένα ρεύμα, θα λέγαμε. Εμείς θα το παλέψουμε. Θα το παλέψουμε, κύριε Ιωάννη, μέχρι τέλος, όπως πάντα. Βεβαίως. Θα είμαστε στο πλευρό του κύριου Βασίλη Λεμπέρη, γιατί επιλέξαμε να είμαστε σε αυτόν τον δρόμο, τον έντιμο, της ηθικής, γιατί έτσι μας το γνώρισε ο κύριος Λεβέντης. Και πάλι και έτσι, για τα ποσοστά, για τη συντελική τα ποσοστά, κύριε Λεβέντη, κύριε Συμπνοδίου, κύριε, είναι από το τρέξιμο των ημερών, είμαστε το κουρασμένοι, κύριε Ιωάννου, τα ποσοστά, το έντιμο μάλλον και το σωστό, δεν κοιτάνε ποσοστά. Αυτό ήθελα εγώ να πω και να ολοκληρώσω. Θέλετε να συμπληρώσετε κι εσείς κάτι. Λοιπόν, εγώ αυτό θέλω να πω, ότι εμείς θα είμαστε πάντα στις επάρξεις, βέβαια τώρα και στις εκλογές που είναι ο μεγάλος αγώνας, αλλά και εκτός εκλογών θα δίνουμε πάλι και τη δύναμή μας να ενημερώνουμε τον κόσμο, να ενημερώνουμε για τα πραγματικά προβλήματα της χώρας, της οικονομίας και της κοινωνίας. Εμείς πάντα, ή έχουμε προεκλογική περίοδο ή δεν έχουμε προεκλογική περίοδο, πάντα είμαστε δίπλα στα προβλήματα του κόσμου. Λοιπόν, αυτό θέλω να πω και πάντα και να παρακολουθείτε τις εκπομπές και του Πρόεδρου του Βασίλη του Λεβέντη, ο οποίος βγαίνει στο Extra Channel κάθε βράδυ, το κάθε Σάββατο στις 9 ώρα. Δεν ξέρω πώς θα πει. Απλά τώρα από σήμερα κόβονται οι εκπομπές. Αλλά και πάλι και μετά τις εκλογές πάντα ο κόσμος να ενημερώνεται και να ακούει τον Πρόεδρο, γιατί από αυτόν τον άνθρωπο θα ακούσει κάτι το ουσιαστικό αυτή τη στιγμή. Καταλάβατε, και δεν θα ακούσει τόσα χρόνια έλεγε, έτσι δεν πέφτουν. Ούτε αλούπες θα ακούσει, ούτε καζομάρες, ούτε τίποτα τέτοια. Αυτός είναι και ένας λόγος όπου οι νέες γενιές, όντως λίγο πιο ευέλικτες, κατάφεραν να αντιληφθούν τι συνέβη με τον κύριο Λεβέντη, για ποιο λόγο τον είχαν αποκλείσει από τα μέσα της αρχίσει και γνωστοποιείται αυτό το πράγμα. Εκτίμησε ο νέος κόσμος, αρχίσει και εκτιμά σιγά σιγά τους αγώνες του κύριου Λεβέντη, βρίσκεται ο κόσμος, ειδικά ο νέος βρίσκεται, κύριε Λεβέντη, μέσα στο ίντερνετ. Βεβαίως, με κατά ψέματα. Και να πούμε στον κόσμο επίσης ότι αυτές οι εκλογές είναι πάρα πολύ κρίσιμες. Γιατί εδώ διακυβεύεται και πολιτικές, το μέλλον της χώρας. Εάν δηλαδή η χώρα μας πάει στη δραχμή, δηλαδή ούμι γέννητο να χτυπήσω ξύλο, δηλαδή πάει στη δραχμή η χώρα, θα μιλάμε για την πλήρη καταστροφή.
Με διευθυντήριο. Με διευθυντήριο. Δηλαδή δεν είναι όπως την παλιά εποχή. Εντάξει, μπορούμε να το ότι πριν το 2001 μπορεί να περνάγαμε καλά με τη δραχμή. Σκοπός ήταν να μην πέραμε και καθόλου, να σας πω έτσι, στη δραχμή. Αλλά από την άλλη άποψη όμως καλά κάναμε που μπήκαμε, γιατί το ευρώ είναι ένα σταθερό νόμισμα. Εντάξει, είναι ισχυρό νόμισμα. Λοιπόν, αλλά τώρα αυτή τη στιγμή, εάν δηλαδή η Γερμανία, ο κύριος Σόιμπλε, η κυρία Μέρκελ πραγματοποιήσει την απειλή αυτή που λέει και μας διώξουν από την δραχμή, βέβαια νομικά δεν γίνεται αυτό να μας διώξουν, αλλά αρκεί να σας πω, κύριε Χατζηδάκη, να σου επαφήσουν τα ATM. Δηλαδή θα μιλάμε για την πλήρη καταστροφή της χώρας. Για την πλήρη καταστροφή αυτή τη στιγμή. Γιατί η Ελλάδα δεν έχει δηλαδή πέτρα, λέει, να έχει τώρα καύσιμα για να κινηθεί η πρωτογενή παραγωγή, για να πάρει τα πάντα, να μπορέσουμε να πούμε δηλαδή ότι θα επιβιώσει με το εθνικό τη νόμισμα. Όπως λένε άλλα κόμματα δραχμικά, που είναι το ΕΠΑ, το ΚΑΖΑΚΙ, το σχέδιο Β τη δράση κλπ. Ο κύριο Σαλαμπάνη. Εγώ να σα πω το εξή. Κοιτάξτε, μπορεί η Νορβηγία, η οποία δεν πηγαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Σουηδία, η Δανία, κρατήσει το νόμισμά τους με λίγο ψήφισμα. Αλλά δεν μιλάμε για τα ίδια κράτη. Μιλάμε τώρα αυτά είναι ισχυρά κράτη και έχουν τις βάσεις με υποδομές, με βάσεις. Εμείς και Ιώνα εδώ πέρα ότι δεν έχουμε σκεφτεί κάτι να οργανώσουμε τον πρωτογενή τομέα. Τον πρωτογενή τομέα της χώρας, μπορούμε να πούμε έτσι όμως. Τι έχουμε, αγροτική οικονομία, τι έχουμε, εργοστάσια. Όλα τα εργοστάσια κλείσανε και ανοίξανε στις βαλκανικές χώρες επί της εποχής από τη δεκαετία του 80 προσωπικού την εποχή του Αντρέα Παπανδρέου ακόμα. Καταλαβαίνετε, στάμαστε σκόπτες στη Βουλγαρία κλπ. Ούτε βιομηχανία έχουμε, ούτε ακροτική παραγωγή έχουμε. Ναυτιλία τα καράβια που μας πλέουν με ξένη σημαία. Ούτε έχουμε ναυπηγεία αυτή τη στιγμή. Τα πάντα βασίζονται στην εισαγωγή. Δηλαδή, τα πάντα στην εισαγωγή. Στα σούπερ μάρκετ και γενικά όλα αυτά τα προϊόντα τα οποία διακινούνται και που είμαστε εμείς οι καταναλωτές, είναι εισαγόμενα. Γι' αυτό λέμε ότι όταν επιστροφή στη δραχμή θα ζήσουμε μέρες χειρότερες από την Αργεντινή. Χειρότερες από το ότι έζησε η Αργεντινή. Η Αργεντινή είχε και μια στοιχειώδη πρωτογενή. Γι' αυτό και είχε κάποιες αντοχές. Παρόλο που μετά από κάποια χρόνια ξανακλεοκόπησε πρόσφατα. Ναι, ξανακλεοκόπησε πάλι. Πολύ ωραία. Έχουμε κάτι άλλο να έχετε κάτι άλλο να σου πει. Εγώ προς το επί του παρόντος δεν έχω κάτι να σα πω. Όσο ο αγώνας απολώνεται, όσο έχουμε να προχωρήσουμε, όσο να προχωράμε προς τις εκλογές, από εκεί και πέρα είναι να μην ο κόσμος να μην στρέφεται μόνο στα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, να μπει και στο διαδίκτυο να μας παρακολουθεί. Εντάξει, να κοινοποιεί τις θέσεις μας και μέσω του διαδικτύου αλλά και στον κόσμο διαστόματος. Γιατί δεχόμαστε πάρα πολύ μεγάλο πόλεμο και αποκλεισμό. Και όσο θα προχωρούμε προς την πόλωση, θα είναι περισσότερο σε αυτός ο αποκλεισμός. Σίγουρα. Καθόλου τη διάρκεια μέχρι την πορεία, μέχρι την ημερομηνία μάλλον των εκλογών, η Ένωση Κεντρών και όλα τα στελέχη της κάθε βράδυ από σήμερα μέχρι και τις 25 του μήνα θα βρίσκονται σε αυτό εδώ το βήμα. Μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί αμέσως μετά η εκπομπή Πολιτική Επικαιρότητα με τον κύριο Γιάννη Βερόνη και τον κύριο Δημήτρη Κουρίδη. Έως τότε εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τις επόμενες μέρες. Και πάλι θα σας ενημερώνουμε συνέχεια όσο μπορούμε προς τις εκλογές. Εύχομαι θα κάνουμε και κίνηση να δούμε και στα συστημικά κανάλια, δηλαδή αν μπορούμε να μπούμε και σε κάποια πάνελ για να μας αντιμετωπίσουν. Θα ήταν ευθύς έργο. Αλλά εάν δούμε αντιδράσεις για οτιδήποτε θα σας ενημερώνουμε αυτή τη στιγμή αν δεχτούν αποκλεισμό ή πόλεμο. Μην ξεχνάτε να συντονίσετε και στην κεντρική, να ενημερώσετε και από την κεντρική ιστοσελίδα www.αντιδιαπλοκή.gr και να προστείλετε και τα μηνύματά σας. Από μένα, τον Νίκο Χατζηαθανασίου και τον κύριο Στάθη Ιωάννη, καλό σας βράδυ.